Δεν μου αρέσει καθόλου αυτό σου λέω. Έχει ακριβώς εκείνη την ίδια πυκνή ομίχλη όπως εκείνη τη μέρα που βυθίστηκε το Yankee Maiden λίγο πριν από το ακροτήρι Χάπερας. Και βάζω στοίχημα ότι ρίχνεις το φταίξιμο σε αυτό το μυστήριο τέρας που υποτίθεται ότι κολυμπάει στις 7 θάλασσες του κόσμου, βυθίζοντας όλα τα πλοία. Πίστευε ό,τι θέλεις, William Ladd. Κανείς δεν μπόρεσε ακόμα να εξηγήσει ακριβώς πώς βυθίστηκε το Yankee Maiden μέσα στην ομίχλη, ενώ δεν υπήρχε αρκετός άνεμος ούτε για να φουσκώσουν τα πανιά του. Δείξε μου ένα από τα θαλάσσια τέρατά σου, συνάδελφε, και εγώ ευχαρίστως θα μοιραστώ τα κέρδη μου από αυτό το ταξίδι μαζί σου, αν βέβαια φτάσουμε στα μέρη που ζουν οι φάλαινες. Μπορεί να φτάσουμε εκεί και μπορεί και να μην φτάσουμε. Το μόνο που ξέρω είναι ότι με αυτή την καταραμένη ομίχλη είμαστε ακίνητοι σαν πάπια. Δεν μου αρέσει αυτό. Λοιπόν, θα αναλάβω εγώ τη βάρδια για την ομίχλη και θα σε ειδοποιήσω αν το θαλάσσιο τέρας σου εμφανιστεί έτοιμο για μάχη ή τίποτε άλλο. Ναι, αρία, ξυπνάκηδες. Όμως θα μάθουν, ναι. Κάποια μέρα κι αυτοί θα μάθουν για αυτά τα τρομερά πλάσματα που ζουν κάτω στα βάθη της θάλασσας. Κύριε Έιμπλ! Κύριε Έιμπλ! Κύριε Έιμπλ, κοιτάξτε! Είναι... Δεν μοιάζει με τίποτα που να έχω ξαναδεί. Εμπρός, τρέξτε γρήγορα και φέρε τον καπετάνιο. Θα είναι στο τιμόνι. Τρέξτε! Λία κάποια. Όπου να είναι θα μας χτυπήσει. Πρέπει να μπορούμε να κάνουμε κάτι. Είκοσι χιλιάδες λεύγες κάτω από τη θάλασσα. Ένας, παρακαλώ. Ο πρόεδρος Τζόνσον με έστειλε εδώ στη Νέα Αγγλία για να μάθω όσα περισσότερα μπορώ σχετικά με αυτές τις τρομερές θαλάσσιες καταστροφές που έχουν συμβεί. Ω, κύριε Χάρσον, αν με ακούσετε για λίγο και εμένα. Μα δεν μπορώ να βγάλω συμπεράσματα αν θα συνεχίσετε να μιλάτε όλη την ίδια στιγμή. Δεν το καταλαβαίνετε αυτό, κύριε, Εγώ ήμουν εκεί. Ήμουνα πάνω στο πλοίο. Πάνω στο αραμαρίο όταν χτυπήθηκε και η αποθήκη με τον μαρούτι αραδυνάχτηκε. Ναι, και πες τους λοιπόν τι συνέβη τότε, φίλε. Και ίσως μπορεί να γίνει κάτι για να καθαρίσουμε τις θάλασσες από αυτό το κακό. Όποιο και να είναι που βυθίζει τα πλοία και σκοτώνει τους άντρες μας. Δεν είναι μόνο οι δικοί μας άντρες. Ο κύριος πρόεδρος έλαβε και άλλες ειδικές αναφορές που έρχονται από όλο τον κόσμο. Μα τι είναι αυτό επιτέλους που μπορεί να ταξιδέψει σε τόσο μεγάλες αποστάσεις. Δεν υπάρχει τίποτα που να πλέει με τόσο μεγάλη ταχύτητα. Ναι, είμαστε καταραμένοι. Καταραμένοι, σας λέω. Να εμφανίζεται ένα θαλάσσιο τέρας από τα βάθη για να εξαφανίζει όλα τα πλοία από τις Έλα τώρα! Αυτό που λες είναι πολύ παράξενο, άνθρωπέ μου. Δεν έχεις αποδείξεις γι' αυτό. Σίγουρα υπάρχει μια λογική εξήγηση για όλα αυτά τα ναυάγια. Ακούστε με και να θυμάστε καλά τα λόγια μου, κύριε πολιτικέ, ή ό,τι άλλο είστε. Αν δεν γίνει τίποτα για να ανασφαλεί τα ταξίδια μας από οτιδήποτε είναι αυτό το κακό εκεί έξω, σύντομα θα έρθει η μέρα που κανένα πλοίο δεν θα μπορεί να σηκώσει άγκυρα και να πλέει από το κλάστερ ή οποιοδήποτε άλλο λιμάνι σε όλο τον κόσμο. Έχετε το λόγο του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών ότι σύντομα θα γίνει κάτι. Όμως θα πρέπει να έχουμε κάτι περισσότερο από απλές φήμες. Θα πρέπει να έχουμε μια λογική θεωρία, κύριε, από κάποιον που ξέρει πολύ καλά τι λέει για όλα αυτά. Δεν θα υπάρξει ποτέ τέτοιος άνθρωπος. Κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να πει με σιγουριά για το τι υπάρχει πίσω από το ναυάγιο ενός φαλαινοθυρικού τόσο γερά φτιαγμένου και καλοτάξιου, δώσω το αναμαρί. Ή για οποιοδήποτε από τα άλλα 12 πλοία που είπατε ότι βυθίστηκαν. Κύριοι, σας παρακαλώ. Έχουμε λόγους να πιστεύουμε ότι υπάρχει ένας τέτοιος άνθρωπος. Μία αυθεντία, σας λέω, στις θαλάσσιες έρευνες από τη Γαλλία. Όλο δοκιμές και φανταχτερά σχόλια θα είναι, βάζω στοίχημα. Μα τι να ξέρει αυτός από θαλάσσια τέρατα και τέτοια πράγματα. Το όνομά του είναι καθηγητής Πιέρ Άροναξ. Κάνει μια ειδική έρευνα για το Θαλάσσιο Ινστιτούτο της Βοστόνης. Έχω ένα ραντεβού σήμερα το απόγευμα. Γι' αυτό παρακαλώ, κύριε, να με συγχωρέσετε, αλλά πρέπει να φύγω. Γεια σας. Μέσα στον καθηγητή ότι δεν πρόκειται να βρει τι βυθίζει αυτά τα πλοία σε κανένα από τα βιβλία του εργαστηρίου του. Όχι, δεν θέλω να δω άλλους ρεπόρτερς. Δεν έχω τίποτε άλλο να πω στον τύπο. Τώρα φύγετε και αφήστε με ήσυχο.
Είστε ο καθηγητής Πιέρ Άρωναξ. Σε προειδοποιώ ότι αν είσαι κανένας ρεπόρτερ... Μα και βέβαια, δεν είμαι ρεπόρτερ, κύριε. Εγώ, κύριε, είμαι ο κύριος Ρίτσαρντ Χάνσον. Είμαι ένας τέλεχος μιας ειδικής επιτροπής που διόρισε ο πρόεδρος Ηνωμένων Πολιτειών, ο κύριος Άντριου Τζόνσον, για να ερευνηθεί και να εξαλειφθεί η αιτία που προκαλεί τις θαλάσσιες καταστροφές οι οποίες απειλούν τα πλοία μας και τους ναυτικούς μας και όλα τα πλοία και τους ναυτικούς όλο τον κόσμο. Είσαστε όλα αυτά και με μια ανάσα. Προφανώς, καθηγητά Άρωναξ, καταλαβαίνω ότι δεν μπορείτε να εκτιμήσετε τη σοβαρότητα της κατάστασης. Η χώρα μου έχει χάσει τον ίδιο αριθμό πλοίων, αν όχι περισσότερα από τις Ηνωμένες Πολιτείες, κύριε Χάνσον. Σας ζητώ συγγνώμη, καθηγητά. Κύριε, έχω πληροφορηθεί από διάφορες αξιόπιστες πηγές ότι έχετε μια θεωρία σχετικά με το άγνωστο τέρας που ευθύνεται για τις επιθέσεις σε όλα αυτά τα πλοία. Παρακαλώ. Αφήστε με να σας δείξω μια ζωγραφιά που ολοκλήρωσα πρόσφατα. Θα σας βοηθήσει να καταλάβετε για τι πράγμα μιλάω. Αυτό που βλέπετε εδώ είναι η αρκτική φάλαινα. Ένα είδος φάλαινας η οποία έχει ένα μακρύ, στριφογυριστό κέρατο που εξέχει μπροστά από τον μπροστινό σαγόνι. Μοιάζει σαν έναν μονόκερο δηλαδή. Γενικά, η αρκτική φάλαινα έχει μήκος 25 πόδια περίπου. Το κέρατο της έχει βρεθεί θαμμένο μέσα σε ναυάγια πλοίων, καρφωμένο σε σώματα ψαριών και άλλων θηλαστικών. Καθηγητά Άρωναξ, δηλαδή εννοείται ότι... Δεν έχω αποδείξει που να σας ενδιαφέρουν, κύριε Χάνσον, αλλά θα υποθέσουμε ότι έχουμε να κάνουμε με μια γιγάντια φάλαινα, ένα τέρας αρκετών εκατοντάδων μέτρων, με ένα κέρατο τόσο σκληρό όσο το ατσάλι, που μπορεί να τρυπήσει τα ύφαλα ενός πλοίου οποιοδήποτε μέρος. Θα σας πείραζε αν καθόμουν για μια στιγμή, καθηγητά Άρωναξ. Τότε πιστεύετε ότι αυτή η θεωρία μου έχει πραγματικά πιθανότητες. Και βέβαια το πιστεύω, καθηγητά Άρωναξ. Και πρέπει να γυρίσω αμέσως πίσω στην Ουάσιγκτον, γιατί έχω κάποιες ειδικές προτάσεις να κάνω στον πρόεδρο Τζόνσον. Προτάσεις, τι είδους προτάσεις δηλαδή? Πρόκειται να ξεκινήσει για ένα θαλάσσιο ταξίδι χωρίς καθορισμένη πορεία. Στην πραγματικότητα, σαν καπετάνιος της, σας διατάζω να μην γυρίσετε στο λιμάνι σας μέχρι ή να έχετε βρει και καταστρέψει τη φωνική φάλαινα ή να έχετε επαρκείς αποδείξει ότι δεν υπάρχει. Στην αποστολή σας θα σας συνοδεύσει ο κύριος καθηγητής Πιέρ Άρωναξ κλπ. Καλώς ήρθατε στο πλοίο, κύριε. Ελπίζω μόνο να μην καταλήξουμε σε ένα άγριο κυνηγητό. Ο κύριος Χάνσον δεν είχε καθόλου αμφιβολίες σχετικά με την ύπαρξη της γιγάντιας φάλαινας. Ο κύριος Χάνσον όμως δεν θα έρθει μαζί μας. Ο κύριος Χάνσον είναι ένας πολιτικός. Και οι πολιτικοί δεν πατούν ποτέ πόδι σε ένα πλοίο, αν μπορούν να το αποφύγουν. Μα τι συμβαίνει εκεί? Ποιος είναι αυτός ο άντρας? Θέλω να συλλάβετε αυτόν τον άντρα αμέσως, κύριε. Πώς τολμάς να πλώνεις τα χέρια σου πάνω μου, Μήπως έχετε ιδέα ποιος είμαι εγώ? Καμία. Αλλά εγώ είμαι ο Νέντ Λαντ, το καλύτερο καμάκι σήμερα όλων των θαλασσών. Και μόλις άκουσα ότι ένα πλοίο θα πήγε να κυνηγήσει μια γιγάντια φωνική φάλαινα. Νέντ Λαντ, τότε λοιπόν ο αδελφός σου... Ήταν μέσα στο Άννα Μαρί όταν δέχτηκε επίθεση. Ζήτω συγγνώμη, δεν το ήξερα. Αυτός είναι ο καπετάνιος Φάραγκατ, καπετάνιος του Αμπραμ Λίνκολν και ο καθηγητής Πιέρ Άρωναξ. Πιστεύεις ότι υπάρχει τέτοιο τέρας, καθηγητά? Χωρίς αμφιβολία. Αυτό είναι άλλος ένας λόγος που με χρειάζεται μαζί σας αυτό το ταξίδι. Κοιτάξτε. Λοιπόν, καθηγητή Άρωναξ. Λοιπόν, καπετάνιο Φάραγκατ. Από ό,τι βλέπω δεν έχουμε άλλη επιλογή παρά να πάρουμε μαζί μας τον Νέντ Λαντ. Όλο το πλήρωμα να ετοιμαστεί να φύγουμε αμέσως! Όχι, κύριε, πριν να πω εγώ έξω. Με την αδειά σας. Και τώρα, καθηγητή Άρωναξ, για να δούμε λοιπόν τι μπορούμε να κάνουμε για να εντοπίσουμε και να καταστρέψουμε αυτή την τερατώδη φάλαινά σας. Μαρτίου 1867. Καθαρός ουρανός και ένας καλός άνεμος. Αυτή η φάλαινα δεν θα κάνει διακρίση στα νερά, Νέντ. Μπορεί να την έχει καταλάβει ένα φωνικό ένστικτο το οποίο μπορεί να την οδηγήσει ως τα πέρατα της γης. Νάπολη, Ιταλία, όπου σταματήσαμε για νερό και προμήθειες και όπως συνήθως ο καθηγητής Άρωναξ κάνει ερωτήσεις όποιον συναντά.
Ο Σάντα Μπριόνι αντίκρισε κάτι μέσα στην ομίχλη. Κάτι τερατώδες και μαύρο που έπλεε πάνω στο νερό. Αλλά πριν προλάβουν να πάνε κοντά, αυτό είχε χαθεί. Και αυτό έγινε κάτω στην ακτή της Αφρικής. Δύο μέρες έξω από το Cape Town, σινιόρ καθηγητή. Σε ευχαριστώ, καπετάνιε. Θα ακολουθήσουμε τη διαδρομή αυτή. Εύχομαι μόνο να μην χρειαστεί να περάσει ο καπετάνιος Φάραγκατ από το Αβραμ Λίνκολν από το ακροτήρι της Καλής Ελπίδας. Καθώς τα έφερε έτσι τύχη, ήμασταν αναγκασμένοι να πάρουμε την κοντινότερη διαδρομή από το ακροτήρι της Καλής Ελπίδας. Φήμες. Σε κάθε λιμάνι υπάρχουν φήμες. Άντρες που αντίκρισαν το τέρας. Άντρες που τα πλοία τους είχαν καταστραφεί από το τέρας. Και ακόμη... Και ακόμη... Είναι σαν ένας εφιάλτης με φάντασμα. Κάτι που στην πραγματικότητα δεν είναι εκεί, κι όμως ξέρεις ότι είναι σίγουρα. Είναι βέβαια πολύ δύσκολο να διατηρήσουμε την υπομονή μας. Όμως δεν έχουμε άλλη εκλογή. Περίμενα πως κάποια μέρα θα βύθιζα αυτό το καμάκι μέσα στην καρδιά αυτού του ό,τι και να ήταν που βύθισε το Άννα Μουαρή και σκότωσε τον αδερφό μου. Το ξέρω. Το ξέρω, φίλε μου. Και εκτιμούμε πολύ τα αισθήματά σου. Αλλά χτενείς με τις θάλασσες. Σχεδόν ένα χρόνο τώρα. Δεν μπορούμε να τα παρατήσουμε. Δεν πρέπει να τα παρατήσουμε. Κάτι θα συμβαίνει. Σταμάτα. Ακού. Εκεί! Εκεί! Πέρα από την κουμπαστή! Δεν το βλέπεις, άνθρωπε! Αυτό το φως! Αυτή η λάμψη που έρχεται κατά πάνω μας! Ναι, στο κατάστρωμα! Μπορεί να είναι αυτό! Πού είναι, φίλε! Πού είναι! Άφησε μου μόνο χώρο για να τεντώσω το χέρι μου με αυτό το καμάκι! Ναι, είναι εκεί πέρα! Και έρχεται πολύ γρήγορα! Τζέρμσαμαν! Χτύπα τη δυνατά στην πλάτη! Αυτή δεν είναι φάλαινα! Δεν έχω ξαναδεί κάτι παρόμοιο ποτέ στη ζωή μου! Κάντε στην άκρη! Κάντε στην άκρη! Θα περάσει ακριβώς κάτω από την πρίμνη μας! Τώρα, Νέντ! Τώρα! Μπορείς να την πηγείς καλά πίσω στην άκρη! Βύθισε το καμάξι μέσα βαθιά, φίλε! Όσο πιο βαθιά μπορείς! Κάνει μια κυκλική στροφή και έρχεται κατά πάνω μας πάλι! Καθηγητή Άρωναξ, κοίτα! Δεν υπάρχει τίποτα από όσα πλάσματα ξέρω που κολυμπούν στη θάλασσα με τόσο σκληρό δέρμα ώστε να λυγίσουν σιδερένιο καμάκι. Γραμμή για το λιμάνι, Λαντ! Όσο πιο γρήγορα μπορείτε! Η μοναδική μας ευκαιρία είναι να προσπαθήσουμε να ξεφύγουμε μέσα στην ομίχλη! Έρχεται προς τα νόσα να στραφεί! Καθηγητή Άρωναξ, τραβήξω μακριά από την κουπαστή! Πρέπει να το δω καλά. Ό,τι κι αν είναι. Πρέπει να το δω καλά. Φύγετε από την κουπαστή! Να το έρχεται! Θα σε πετάξει έξω όταν θα μας χτυπήσει, καθηγητή Άρωναξ! Άνθρωποι στη θάλασσα! Ο καθηγητής και ο Νέντ Λαντ! Πολύ απλό σύρεμα, καθηγητά. Θα κάνουμε ένα καλό ταξίδι. Το πλοίο. Δεν θα μπορούν να μας βρουν με αυτή την ομίχλη. Όχι. Εσείς! Στο Αβραμ Λίνκολν, μ' ακούτε! Κράτα την αναπνοή σου, καθηγητά. Δεν ξέρουμε ούτε καν πόση ζημιά έπαθε όταν χτυπήθηκε από αυτό το τέρας. Καθηγητά, κοίτα! Τι είναι αυτά! Το ξεπερνούν και οι δύο πολύ καλά. Λιποθύμησαν κυρίως από το σοκ. Τα μάτια του πιο μεγάλου άντρα είναι ανοιχτά. Σας παρακαλώ, βοηθήστε με να καθίσω. Είμαι μια χαρά. Ήρεμα, ήρεμα, σας παρακαλώ. Πέρασατε μια πολύ σκληρή εμπειρία. Νέντ, Νέντ Λαντ. Είσαι εντάξει, Λαντ? Σε όλα μου τα χρόνια που βρίσκομαι στη θάλασσα, ποτέ δεν είδα μια φάλαινα σαν και αυτή. Πού βρίσκομαι? Καθηγητή Άρωναξ. Έλα τώρα, μην αρχίσεις να στριφογυρίζεις, φίλε. Αλλιώς θα μας πετάξεις πάνω στους τοίχους του νοσοκομείου μας. Νοσοκομείο? Τότε μας έχει μαζέψει από τη θάλασσα ένα πλοίο. Όμως, τι ήταν αυτά τα παράξενα πράγματα που μου έβαλαν στο κεφάλι μου? Ξεκουραστείτε τώρα. Θα μάθετε ό,τι θέλετε σύντομα. Ποιος είσαι εσύ? Τι είδους πλοίο είναι αυτό? Έπρεπε να μας αφήσετε σε λιμάνι αμέσως, κύριε, για να αναφέρουμε την επίθεση στον Αβραμ Λίνκολν. Όλα με τον καιρό τους, Λαντ. Όλα με τον καιρό τους. Όχι. Όχι όλα με τον καιρό τους. Τώρα.
Απαιτούμε να μιλήσουμε με τον καπετάνιο σας τώρα. Θα το συναντήσετε αργότερα. Πρώτα πρέπει και οι δυο σας να ξεκουραστείτε. Έχουν ετοιμάσει μια καμπίνα μόνο για σας. Θα πρέπει να παραδεχτώ ότι αυτές είναι ασυνήθιστες ανέσεις. Ο καπετάνιος μας σίγουρα έχει πολύ υψηλά γούστα. Ο καπετάν Νέμο προσκαλεί τον καθηγητή Πιέρ Άρονας και τον κύριο Νεντ Λαν σε δείπνο στο μεγάλο σαλόνι. Ακολουθήστε με, παρακαλώ. Μου φαίνεται ότι αρχίζω να έχω παρεστήσεις, Νέντ. Ή μήπως άκουσες και εσύ αυτό που άκουσα κι εγώ. Ο καπετάν Νέμο, ο καθηγητής Πιέρ Άρονας και ο κύριος Νέντ Λαν. Ελπίζω να αισθάνεστε άνετα εδώ μαζί μας, κύριε. Ας απολαύσουμε το φαγητό μας. Θα σας αρέσει. Πριν δεχτούμε την άριστη φιλοξενία σας, κύριε, νομίζω ότι πρέπει να μας δώσετε μερικές εξηγήσεις για όλα αυτά που συμβαίνουν εδώ πέρα. Καπετάνε μου, ίσως να μην γνωρίζετε ότι δεχτήκαμε μια επίθεση που μας κατέστρεψε το πλοίο μας, τον Αβραάμ Λίνκολν. Το γνωρίζω πολύ καλά αυτό το πράγμα, καθηγητά, γιατί το δικό μου πλοίο, ο Ναυτίλος, ήταν αυτό το πλοίο που σας επιτέθηκε. Το πλοίο σας? Μα δεν καταλαβαίνω, κύριε. Είστε ένας ορμητικός άντρας, κύριε Λαντ. Αλλά σας συμβουλεύω να κρατάτε τα νεύρα σας. Θα μας κάνετε μία επίδειξη, παρακαλώ. Είναι ένα αρχαίο ελληνικό βάζο. Το βρήκα μέσα στα χαλάσματα ενός νησιού. Κρίμα που χάλασε. Αλλά δεν το χρειαζόμουν. Λοιπόν, κύριε. Ετοίμασα ένα ασυνήθιστο δείπνο προς τιμή σας και θέλω να μου κάνετε την τιμή να μείνετε μαζί. Χρησιμοποίησα βασικά χημικά από τη θάλασσα και με αυτόν τον τρόπο έφτιαξα μια συνεχή πηγή ηλεκτρικής ενέργειας. Εξαιτίας αυτής της ενέργειας κινείται ο Ναυτίλος και επίσης έχουμε και ρεύμα, ζέστη. Αυτή η σούπα, καθηγητά Άρονας, είναι φτιαγμένη από ένα σπάνιο είδος μαλάκιων που τα βρήκα μόνο στα βάθη της ερυθράς θάλασσας. Από τότε που ο Ναυτίλος βρίσκεται σε μέρη με διαφορετικά κλίματα και βρίσκεται κάτω από ασυνήθιστες συνθήκες, κάποιες φορές ήταν απαραίτητο να εγκαταστήσω μια μέθοδο ανακύκλωσης ζεστού και κρύου αέρα μέσα σε ολόκληρο το σκάφος. Αυτό που μοιάζει με μοσχαρίσια μπριζόλα, κύριε, δεν είναι τίποτα άλλο από ένα είδος θαλάσσιας αγελάδας. Και αυτές βρίσκονται κάτω από τη θάλασσα και τις κρατάμε ειδικά για να τις τρώμε. Τα φρούτα μας τα καλλιεργούμε σε υποθαλάσσια περιβόλια. Και θα ήθελα να τα δείτε και κατά τη διάρκεια που γίνεται η συγκομιδή τους. Τώρα, ετοιμαστείτε να απολαύσετε την πιο φανταστική θέα που έχετε αντικρίσει ποτέ στη ζωή σας, κύριε. Καπετάνε μου, αν κατάλαβα καλά μέχρι τώρα. Λοιπόν, καθηγητά Άρονας και κύριε Λαντ, τώρα θα δείτε τον κόσμο. Μα είμαστε κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας. Σε ένα πλοίο που ταξιδεύει κάτω από το νερό. Μάλιστα, κύριε, ο Ναυτίλος είναι ένα υποβρύχιο. Αυτός είναι ο κόσμος που θέλω να προστατεύσω. Ο κόσμος για τον οποίο έφτιαξα με τόσο έξυπνο τρόπο αυτό το πλοίο, τον Ναυτίλο. Κοιτάξτε το καλά, λοιπόν, κύριε. Να προστατεύσετε πώς, βυθίσοντας τα άλλα πλοία? Όχι, όχι πλοία, καθηγητά Άρονας. Καταστραπτικά. Αυτά που καταστρέφουν, αλλά και μολύνουν. Τα φαλαινοθυρικά που εξαφανίζουν τα κοπάδια των φαλαινών. Τα ψαράδικα που τα δίχτυα τους δεν πιάνουν μόνο τα ψάρια που χρειάζονται. Αλλά ψάρια που δεν είναι ανάγκη να καταστρέφονται με τόσο βάρβαρο τρόπο και να πετιούνται πίσω, ψόφια και βρώμικα. Είναι σπατάλη, βάρβαρη σπατάλη, κύριε. Μα ο άνθρωπος πρέπει να φάει. Ακόμα κι εσύ σερβίρεις ψάρια στο τραπέζι σου. Παίρνουμε από τη θάλασσα ό,τι πρέπει να χρησιμοποιήσουμε. Τίποτα παραπάνω. Και δεν μολύνουμε τη θάλασσα. Δεν πετάμε τόνους από σκουπίδια μέσα στη θάλασσα όπως κάνουν όλα τα άλλα πλοία που διασχίζουν τον ωκεανό. Αυτό που πολεμάτε είναι η πρόοδος. Ο Ναυτίλος δεν μολύνει τη θάλασσα. Θα σας δείξω τι είναι αυτά που θέλω να προστατεύσω. Θα περπατήσουμε μαζί σε αυτόν τον υποθαλάσσιο κόσμο μου.
και θα δείτε. Δηλαδή, εννοείται ότι θα περπατήσουμε κι εμείς στο βυθό της θάλασσας. Υπάρχουν βαλβίδες στα κράνη σας, οι οποίες προμηθεύουν αέρα. Είμαι σε θέση να επικοινωνούμε όλοι μας, ε. Γι' αυτό σας παρακαλώ, ακούτε με προσεκτικά. Υπάρχουν πολλοί κίνδυνοι που είναι άγνωστοι σε εμάς στο βυθό της θάλασσας. Γι' αυτό καλύτερα να με υπακούτε, έτσι. Ακράνη σας παρακαλώ. Είναι πανέμορφα. Ένας θαυμάσιος ονειρεμένος κόσμος χιλιάδων μιλίων που έχει μείνει ανεξερεύνητος. Το ήξερα ότι θα σας εντυπωσίασε, καθηγητά Άρωναξ. Α, μην κουνηθεί κανείς. Περιμένετε μέχρι να πλησιάσει λίγο ακόμα, διαφορετικά τον εξαγριώσετε. Καπετανέ μου, κοιτάξτε, ξαναγυρίζει. Το πόδι μου! Δεν μπορώ να το ελευθερώσω! Ναι, χρησιμοποιήσου το καμάκι σου! Χρησιμοποιήσου το καμάκι σου, λέω! Σε σένα χρωστάω τη ζωή μου, Ντελάντ. Και δεν ξέρω πώς θα στο ξεπληρώσω. Εγώ όμως ξέρω πώς να μου το ξεπληρώσετε, καπετάνε μου. Βγάλτε μας στεριά. Λυπάμαι πολύ. Αν σας επιτρέψω να ζήσετε, τότε θα πείτε όλα όσα ξέρετε. Και θα καταστρέψετε ένα όνειρο που σε αυτό εγώ αφιέρωσα ολόκληρη τη ζωή μου. Ντε, σε παρακαλώ, υποσχέσου μου ότι δεν θα προσπαθήσεις να το σκάσεις. Τουλάχιστον όχι τώρα. Δεν μπορείς να καταλάβεις, φίλε μου, την επιστημονική αξία των σημειώσεων που κρατάω για όλα όσα βλέπουμε και κάνουμε εδώ μέσα. Και τι θα γίνει αν ο καπετάνιος αποφασίσει να επιτεθεί και σε άλλο πλοίο? Τότε θα αντιμετωπίσουμε αυτό το γεγονός εκείνη τη στιγμή. Στο μεταξύ, δώσε μου το δικαίωμα να μάθω όσα πιο πολλά μπορώ για αυτόν τον καταπληκτικό άνθρωπο και τον αυτίλο. Λοιπόν, είναι τελείως απίστευτο. Ούτε κι εγώ δεν μπορώ να πιστέψω τις σημειώσεις. Μέσα σε 6 μήνες μόνο έχουμε ταξιδέψει περίπου 10.000 λεύγες και έχουμε κάνει πάνω από 30.000 μίλια. Ο Ναυτίλος είναι το πιο γρήγορο πλοίο που έχω δει ποτέ μου. Ο καπιτάν μου είπε πριν λίγο ότι μέχρι το βράδυ θα βγούμε σε ένα μικρό νησί. Α, αυτό που χρειάζομαι είναι λίγος χρόνος ακόμα, Νέντ. Όχι, όχι, καθηγητά Άρωναξ. Αυτή θα είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για να το σκάσουμε. Δεν μπορούμε να περιμένουμε άλλο. Ο Νέμο μπορεί να επιτεθεί σε ένα άλλο πλοίο από στιγμή σε στιγμή και θα χαθούν περισσότερες ζωές. Όσο και αν δεν θέλω να το παραδεχτώ, έχεις απόλυτο δίκιο. Η επιστημονική μου περιέργεια με πήρε από κάτω και δεν σκέφτομαι σωστά. Ποιο είναι το σχέδιό σου? Πρέπει να περιμένουμε μέχρι να σιγουρευτούμε ότι όλοι στο πλοίο κοιμούνται. Μετά, αν μπορέσουμε να φτάσουμε στο κατάστρωμα και να λύσουμε μια μικρή βάρκα. Mm-hmm.
Δεν μπορούσα ποτέ να πιστέψω ότι όλα θα ήταν τόσο εύκολα για μας. Όταν αποφασίσαμε να το σκάσουμε, επιτέλους τα καταφέραμε, καθηγητά. Πάντως, εγώ νομίζω ότι παρά ήταν εύκολα. Λες και ο καπετάν Νέμο ήθελε να το σκάσουμε. Έτσι νομίζω, Νέντ. Δεν υπήρχε ούτε ένας άντρας να φρουρεί το κατάστρωμα. Λοιπόν, δεν θα το ρισκάρουμε άλλο. Μόλις ξημερώσει, εμείς θα είμαστε πολύ μακριά από τον καλό μας καπετάν Νέμο και από το πλήρωμα του ναυτίλου. Εγώ πάντως εύχομαι να ξέραμε κάτι για αυτό το νησί. Μη χαλάς τα λόγια σου. Πρέπει να ξεκουραστείς γιατί έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας. Ακολούθησέ με. Ο ναυτίλος δεν είναι εδώ. Μα αυτό δεν ήθελες από την αρχή, Νέντ. Κοίτα εκεί. Την πατήσαμε άσχημα. Έχω εμπιστοσύνη στη διέστηση του καπετάν Νέμο. Το ξέρω ότι θα έρθει στην κατάλληλη στιγμή και πάλι. Καπετάν Νέμο, πρέπει να κατέβουμε στο βυθό αμέσως, παρακαλώ. Ένα πλήθος από άγριους μας κυνηγάει. Δεν πρέπει να χάνουμε καιρό. Ναι, το ήξερα ότι αργά ή γρήγορα και εσείς θα τους ανακαλύπτατε. Ίσως γινόταν και το αντίθετο. Το ξέρατε. Και ξέρατε από την αρχή τι θα γινόταν, έτσι δεν είναι? Για μια στιγμή σκέφτηκα ότι ίσως χρειαζόταν να βγάλετε από το μυαλό σας την έμονη ιδέα να δραπετεύσετε. Το πρώτο κανό των αγρίων πλησιάζει τον ναυτίλο. Να μου κάνεις παρέα. Είμαι σίγουρος ότι θα το βρεις πολύ διασκεδαστικό. Πες τον αρχιμηχανικό να είναι έτοιμος για να υπακούσεις τις εντολές μου. Όπως διατάξετε. Μην πλησιάσατε. Δεν χρειάζεται αυτό, κύριε Λαντ. Τους έχω ετοιμάσει μια μάλλον δυσάρεστη υποδοχή. Θα το δείτε. Αρχιμηχανικέ, ανοίξτε τον πρώτο διακόπτη. Και τώρα, κύριοι, προσέξτε να μην φύγετε από αυτό το μέρος που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, ε? Θα δείτε τι θα γίνει. Σας υποσχέθηκα ένα διασκεδαστικό θέαμα. Ελπίζω να σας άρεσε. Και εύχομαι ολόψυχα να ξεχάσετε πια την ιδέα που είχατε, να δραπετεύσετε. Υπάρχουν πολλά πράγματα που πρέπει να μεταφέρουμε στο ναυτίλο. Και έχουμε και την ετήσια χριστουγεννιάτικη λειτουργία σε 2 εβδομάδες που θα παρακολουθήσουμε. Θα φύγουμε λοιπόν αμέσως χωρίς καθυστέρηση για τη βάση μας. Είναι μακριά από την ακτή της Ισπανίας, στη Μεσόγειο. Είπατε στη Μεσόγειο, καπετάν Νέμο. Μα αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να περάσουμε κάτω και γύρω από το ακροτήρι της Καλής Ελπίδας, που βρίσκεται στην ακτή της Αφρικής. Όσο γρήγορα και αν ταξιδεύει ο ναυτίλος, δεν θα μπορέσουμε να διασχίσουμε αυτή την περιοχή σε λιγότερο από 3 ή 4 μήνες. Έχετε και 2 σας δίκιο. Παρ' όλα αυτά, δεν θα πάμε γύρω από εκείνο το ακροτήρι. Εγώ ξέρω μια πολύ πιο σύντομη και πολύ πιο διασκεδαστική διαδρομή. Η διαδρομή που λέω είναι εδώ, σε αυτό το χάρτη. Θα περάσουμε ένα μυστικό κανάλι κάτω από την Αραβία, στον ισθμό του Σουέζ. Και από εκεί θα πάμε στη Μεσόγειο. Ετοιμαστείτε για κατάδυση. Εκείνα τα φώτα που βλέπετε, κύριοι, είναι πλάσματα που ζουν μέσα στο τούνελ και που έχουν προσαρμοστεί στο απόλυτο σκοτάδι. Είναι απίστευτο. Τι άλλο είδους πλάσμα μπορούμε να δούμε μέσα σε αυτό το τούνελ, καπετάνια? Ο ναυτίλος ταξιδεύει μέσα σε αυτό το τούνελ πολλά χρόνια, κύριε Λαντ. Μην ανησυχείτε. Κατεβάστε το καμάκι σας και ηρεμήστε.
Δεν υπάρχει κανένας απολύτως κίνδυνος. Ανάψτε τα φώτα της νύχτας. Έχω ανακαλύψει ότι το κόκκινο φως σου επιτρέπει να δεις πολλά πράγματα και μάλιστα όταν συνδυάζεται με το σκοτάδι. Κράτη, μηχανές! Όπιστε αμέσως! Μα τι συμβαίνει? Τι θόρυβος είναι? Είναι μια υποθαλάσσια έκρηξη, γίνεται σεισμός! Το τούνελ αρχίζει να καταραίει! Αναπνέεις αργά και εύκολα. Αν το κάνεις αυτό δεν κινδυνεύεις καθόλου. Σαν να ήμουν στο πιο σκοτεινό λάκκο της κόλασης. Είμαστε κλεισμένοι και από τις δυο μεριές δεν υπάρχει ελπίδα. Δεν θα μπορέσουμε να σκάψουμε σε κάποια μεριά του τούνελ για να μπορέσουμε να βγούμε έξω. Έσπρωξα με ένα σιδερένιο λωστό για να δοκιμάσω. Αλλά τον έχασα ανάμεσα στους βράχους και τη λάσπη. Έλα, μην απελπίζεσαι τώρα, παιδί μου. Έχουμε βρεθεί και σε πιο δύσκολες καταστάσεις στο παρελθόν. Στο τέλος το καταφέρναμε. Μακάρι να μπορούσα κι εγώ ίδιος να πιστέψω αυτά τα λόγια που είπα σε εκείνο το αγόρι. Ο ναυτίλος δεν μπορεί πια να φύγει ούτε προς τα μπρος, ούτε βέβαια προς τα πίσω. Και δεν υπάρχει περίπτωση να μπορέσουμε να περάσουμε από εκείνους τους βράχους. Για πόσο ακόμα θα έχουμε οξυγόνο εδώ? Για άλλες 12 ώρες. Το πολύ να είναι 14. Αρνούμε! Δεν θέλω να πιστέψω το γεγονός ότι θα πεθάνουμε σαν τα ποτίκια σε αυτό το καταραμένο το τούνελ. Πρέπει να υπάρχει κάποιος τρόπος να ελευθερωθούμε. Ο καθηγητής αρνείται επίμονα να βγει από την καμπίνα του. Προσπαθεί να βρει μια λύση και βασανίζει το κεφάλι του. Ακόμα και τα κεριά μας τα λιώνουν. Πολύ σύντομα θα μείνουμε σε απόλυτο σκοτάδι. Και εδώ μέσα όπως και εκεί έξω. Πήγατε τίποτα στον καθηγητή να φάει και να πιει, ε? Θα του πάω εγώ τώρα. Είναι ο μόνος που θα μου επιτρέψει να μπω. Λέει ότι εκεί είναι ο ιδιωτικός χώρος σκέψης του. Ας ελπίσουμε πως κάτι θα σκεφτεί ο καθηγητής. Πριν να είναι πολύ άργα. Ναύτη! Ετοίμασε ένα δύσκολο φαγητό και λίγο κρασί για τον καθηγητή. Όχι! Όχι κρασί, βάλε του ένα μπουκάλι σαμπάνιας. Και να είναι η καλύτερη που έχουμε. Είναι το μόνο που μπορώ να κάνω γι' αυτόν. Ο καπετάνιος σου στέλνει τα χαιρετισματά του, κύριε, μαζί και την καλύτερη σαμπάνια που έχει. Πάρ' τα από μπροστά μου. Δεν μπορώ να φάω, πρέπει να σκεφτώ. Το κατάλαβες? Να σκεφτώ! Μα δεν θα κάνει κακό να δοκιμάσετε λίγο. Ίσως αυτές οι φουσκάλες μπορεί να ανεβάσουν λιγάκι την πνευματική σας ικανότητα. Μα δεν μπορεί. Δεν είναι δυνατόν να συμβαίνει αυτό. Η λύση ήταν συνέχεια εκεί, μπροστά στα μάτια μου, και εγώ ούτε που το πήρα είδηση. Καθηγητά Άρωνα, ξύστε καλά. Καλά? Είμαι πάρα πολύ καλά, Νέντ. Πρέπει να πάμε στον καπετάν Νέμο όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Δεν έχουμε και πολύ χρόνο στη διάθεσή μας. Και πρέπει να ελευθερώσουμε τον ναυτίλο. Βρήκα πώς θα το κάνουμε. Βρήκατε τη λύση? Θα είναι πολύ επικίνδυνο. Πάρα πολύ επικίνδυνο, καπετάν Νέμο. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε κάθε διέξοδο προς τα έξω για να ελευθερώσουμε όλο τον αέρα που έχουμε προς το τούνελ. Μα αν ελευθερώσουμε τον αέρα, θα υποφέρουμε όλοι μας. Πριν γίνει όμως αυτό, υπάρχει μια περίπτωση να γλιτώσουμε. Αν ρίξουμε μια ικανοποιητική δύναμη πίεσης προς το τούνελ για να καταστρέψει όλους τους βράχους που έχουν πέσει μπροστά ή πίσω από το πλοίο το ναυτίλο. Και έτσι εμείς θα μπορέσουμε να ελευθερωθούμε όπως μια ψαλίδα ελευθερώνεται από τον πάτο του μπουκαλιού στη σαμπάνια. Σβήνουν. Δεν υπάρχει πια αρκετό οξυγόνο για να μείνουν αναμένα. Η πίεση εκεί έξω πρέπει να είναι τρομακτική. Δεν έχουμε πια άλλο αέρα για να μπορέσουμε να στείλουμε εκεί έξω, καθηγητά. Δεν έχουμε. Βλέπετε,
Το βλέπετε, όπως ακριβώς σας το έλεγα. Εξμερδευτήκαμε έξω από το τούνελ, όπως ακριβώς και μια φυσαλίδα από ένα μπουκάλι σαμπάνιας. Επιτέλους, τα καταφέραμε, Νέντ. Τα καταφέραμε. Εσύ τα κατάφερες, καθηγητά. Ακούστε, οι μηχανές. Εγώ δεν ακούω τις μηχανές, Νέντ. Μα αυτό ακριβώς θέλω να πω κι εγώ, καθηγητά. Δεν ακούγονται οι μηχανές. Έχουν σταματήσει. Και αυτό πρέπει να σημαίνει, λοιπόν, ότι είμαστε στην επιφάνεια της θάλασσας. Νέντ, Νέντ, Νέντ. Δεν θα ησυχάσεις ποτέ αν δεν το σκάσεις από τον ναυτίλο εσύ. Θα έρθεις μαζί μου. Ή μήπως πρέπει να φύγω τώρα μόνος μου. Δεν θα σε αφήσω να φύγεις μόνος σου, όσο κι αν εγώ θέλω να μείνω στο ναυτίλο. Τότε φόρεσε τα παπούτσια σου και πάρε τις σημειώσεις σου για να μην τις χάσεις. Πρέπει να κάνουμε γρήγορα πριν το πλήρωμα βγει στο κατάστρωμα. Όπως το φαντάστηκα. Το ήξερα ότι έπρεπε να είστε εδώ. Καπιτάν Νέμο. Εμείς ξέραμε ότι ο ναυτίλος είναι στην επιφάνεια. Και έτσι σκεφτήκατε να ανεβείτε εδώ πάνω, μήπως και σας δοθεί η ευκαιρία να αποχωρήσετε από την παρέα μας, έτσι δεν είναι? Λυπάμαι πολύ. Αλλά ο εξαριστήρας της καμπίνας σας οδηγεί κατευθείαν στη δική μου και έτσι χωρίς να το θέλω σας άκουσα. Μα τι ακριβώς είναι αυτό το φοβερό μέρος, καπετάνια? Είναι η θάλασσα Σαργκάσο, το νεκροταφείο των πλοίων. Είναι πλοία που φτάσανε εδώ από τις 7 θάλασσες του κόσμου. Ναυαγισμένα καράβια που τα έφερε εδώ ο άνεμος. Είναι καράβια που έχουν εξοριστεί εδώ πέρα για να σαπίσουν και να εξαφανιστούν μέσα στους αιώνες. Η θάλασσα του Σαργκάσο. Οι λίγοι άνθρωποι που έφτασαν ως εδώ και μετά γύρισαν πίσω μιλούν για αυτόν τον τόπο με φόβο και τρόμο. Δεν μπορείτε εσείς ποτέ να καταλάβετε τι σημαίνει αυτό το μέρος για μένα. Αντιπροσωπεύει όλα όσα απεχθάνομαι και μισώ. Αυτούς που καταστρέφουν. Αυτούς που μολύνουν. Κοιτάξτε γύρω σας, καθηγητά Άρωναξ. Μπορεί να μην συμβεί στη δική σας περίοδο ή στη δική μου, αλλά θα έρθει μια μέρα που όλοι οι ωκεανοί του κόσμου θα είναι ακριβώς έτσι. Εκτός αν εμείς σταματήσουμε όλους εκείνους που θέλουν να καταστρέψουν την ομορφιά της θάλασσας. Αυτή την ομορφιά, αυτή την αγνότητα που είναι όλη μας η ζωή. Αν πράγματι υπάρχουν εφιάλτες για τους ναύτες, τότε πρέπει να είναι αυτός. Χαίρομαι πολύ που με καταλαβαίνεις, φίλε μου. Αλήθεια, χαίρομαι. Νέντ! Πρόσεχε από πίσω σου! Φύγε από εκεί, καθηγητά! Άσε με να δω καλά αυτό το θαλάσσιο τέρας. Κάνε ό,τι μπορείς για να με καλύψεις. Στο βυθό! Στο βυθό! Στο βυθό! Λοιπόν, τώρα είμαστε πάτσι, έτσι, κύριε Λαντ. Εγώ σου έσωσα τη ζωή και εσύ μου έσωσες τη δική μου. Μια ζωή για μια ζωή. Να λοιπόν, τώρα είμαστε πάτσι. Και τώρα, μετά από όλα αυτά, ίσως μπορώ να σας πείσω να παραμείνετε μέσα στο πλοίο μου για πάντα. Φοβάμαι πως αυτό δεν γίνεται, καπετάνια. Έχω κι εγώ δουλειά στη στεριά, καπετάνια. Όπως εσύ, έτσι κι εγώ θα αφιερώσω τη ζωή μου. Είναι κρίμα. Θα είχατε πάρα πολλά να δείτε ακόμα εκεί πέρα, στον κόσμο μου. Εμείς θα το σκάσουμε με την πρώτη ευκαιρία, σίγουρα. Λυπάμαι που αισθάνεσαι έτσι, κύριε Νέντ. Περάσαν πάρα πολλά μαζί. Αλλά δεν θα σας αφήσω ποτέ να το σκάσετε. Βλέπετε. Ναι, τι συμβαίνει πάλι? Δεν σας είπα να μην με ενοχλήσει κανείς. Έχουμε αναφορά από το κοντρόλ, καπετάνιε. Ένα πλοίο βρέθηκε στο δρόμο μας. Είναι φαλαινοθυρικό. Εμφανίστηκε σαν φάντασμα. Ένα φαλαινοθυρικό? Πώς τολμάνε να έρχονται σε αυτά εδώ τα νερά? Καπετάν Νέμο. Ναι, κύριε Λαντ, ναι. Αφήστε τους να φύγουνε. Και αφήστε και εμάς να φύγουμε.
Έχετε το λόγο μου ότι δεν πρόκειται να αποκαλύψουμε τίποτα από τα μυστικά σας. Σας παρακαλώ, σας παρακαλώ, ακούστε τον καπετανέμο. Το φαλαιδενοθυρικό έρχεται προς το μέρος μας. Έχουμε καθαρό στόχο. Καπετανέμο, δεν μπορείς να... Λοιπόν, αυτό είναι πάρα πολύ καλό σπόρ για μας. Έλατε μαζί μου, κύριε, αν θέλετε. Πάμε όλοι να ρίξουμε μια ματιά σε αυτό το περίεργο καράβι. Καπετανέμο, αν επιτεθείς σε αυτό το φαλαιδενοθυρικό, εμείς θα το σκάσουμε. Έχεις το λόγο μου να το ξέρεις αυτό, ότι εμείς θα το σκάσουμε. Έχει γυρίσει προς το μέρος μας, καπετάνιε. Λοιπόν, κύριοι, θα έρθετε μαζί μου ή όχι. Είμαστε έξω από την ακτή της Νορβηγίας, αλλά δεν είναι νορβηγικό πλοίο. Θέλετε να είναι άθλιο καράβι. Δεν έχω ξαναδεί τέτοιο φαλαινοθυρικό στη ζωή μου. Δεν μπορεί να είναι αμερικάνικο πλοίο. Και ούτε γαλλικό είναι, γιατί είναι πολύ κοντό. Ξέρω τι λέω. Βγάλτε το έμβολο έξω! Μα, καπετάνιε μου. Μη φοβάσαι, κύριε Λατ. Το κάνω μόνο για προφύλαξη. Είναι πολύ ήσυχο, δεν νομίζετε κι εσείς? Πάρα πολύ ήσυχο. Καπετάνέ μου, το καράβι αλλάζει πορεία. Κοιτάξτε! Δεν είναι φαλαινοθυρικό, είναι ένα πολεμικό πλοίο. Ναι, είναι πολεμικό πλοίο, κύριε Λατ. Είναι πειρατές. Ετοιμαστείτε για άμεση μάχη! Εσείς, κύριοι, πρέπει να πάτε αμέσως κάτω. Μας πυροβολεί, καπετάνιε! Καπετάνιε, να σας βοηθήσω. Ε, εσύ εκεί πέρα, βοήθησε αμέσως τον καπετάνιο. Δεν βλέπεις πως είναι πληγωμένος? Όπως διατάξετε, κύριε. Ακουμπήστε πάνω μου, καπετάνιε μου. Πρέπει να ετοιμαστούμε για κατάδυση γρήγορα. Κατεβάστε τους όλους κάτω. Ναι, αυτό το πλοίο ετοιμάστε να ρίξει. Πρέπει να κατέβουμε όλοι κάτω. Καθηγητά, είναι η τελευταία μας ευκαιρία να τους σκάσουμε. Κανείς θα το πάρει είδηση αν λείπουμε. Μα τα χαρτιά μου, οι σημειώσεις μου, πρέπει να πάω για λίγο κάτω και να πάρω τα χαρτιά μου. Όχι, δεν έχουμε καιρό τώρα. Δώσε μου το καμάκι μου. Μα γιατί δεν καταδύονται τώρα για να σωθούν? Εκείνη η βολή που έριξαν από το πλοίο. Θα πρέπει να χτύπησε την καμπίνα λειτουργίας. Δεν μπορεί να καταδυθεί. Φεύγει μακριά από το φαλαινοθυρικό. Τουλάχιστον ο Νέμο μπορεί ακόμα να κουμαντάρει τον ναυτίλο. Πλησιάζουμε ανάμεσα σε δύο μικρά νησιά. Θα μας κρύψουν από τον ναυτίλο. Ο Νέμο μας εντόπισε και τώρα μας κυνηγούν. Όχι, όχι, όχι. Εγώ νομίζω ότι και εκείνος προσπαθεί να κρυφτεί ανάμεσα στα δύο νησιά για να τον χάσει εκείνο το πλοίο. Μα προς τα που δείχνει? Φαίνεται σαν να θέλει να μας προειδοποιήσει για κάτι. Ναι. Ναι, μα τι συμβαίνει? Γιατί στριφογυρίζει τη βάρκα? Δεν το κάνω εγώ. Δεν το κάνω εγώ. Κάτι άλλο είναι που το κάνει. Κοίτα. Η παλήρια. Αλλάζει. Στη μια μεριά γίνεται πλημμυρίδα και στην άλλη μεριά γίνεται άμποτη. Αυτά τα δύο δημιουργούν μια δίνη και μας τραβάει προς το κέντρο της. Χαθήκαμε. Μα γιατί ο καπετάνέμο δεν παίρνει τον ναυτίλο μακριά από εδώ? Δεν νομίζω ότι μπορεί να το γυρίσει. Έχει χτυπήσει πολύ σοβαρά. Δεν πρόκειται να τα καταφέρει μέσα σε αυτή την κοσμοχαλασιά. Ούτε κι εγώ μπορώ να φύγω μακριά της. Θα μας τραβήξει και τους δύο μέσα. Νίτ, το καμάκι σου. Αν μπορέσει να χτυπήσει ένα από τα δέντρα εκείνη του νησιού, τότε θα σωθούμε. Αυτή είναι η μόνη μας ελπίδα. Κάνε τώρα την προσευχή σου, καθηγητά, για να μπορέσουμε να σωθούμε. Τράβα, Νέντ! Αυτή τη στιγμή χρειαζόμαστε όλη τη δύναμη που κουβαλάμε μέσα μας. Τράβα για να σώσεις τη ζωή σου! Νέντ! Κοίτα εκεί! Είναι καταδικασμένος. Δηλαδή, χάθηκε. Παιδί μου, όλα χάθηκαν. Ο καπετάν Νέμο και ο ναυτίλος. Δεν ξέρω. Αλλά θέλω να πιστεύω ότι ο ναυτίλος γλίτωσε από τη δίνη και είναι κάπου ασφαλής. Ο κόσμος πρέπει να το μάθει. Μπορούμε να αποδείξουμε ότι πραγματικά υπήρχε ο καπετάν Νέμος και ο ναυτίλος του. Πολύ φοβούμαι ότι δεν μπορούμε, Νέντ. Οι σημειώσεις μου και όλα μου τα χαρτιά χάθηκαν μαζί με τον ναυτίλο. Ακόμα κι αν είναι έτσι, καθηγητά, μπορούμε να τους πούμε για το όνειρο που ζήσαμε. Αναρωτιέμαι αν θα μας ακούσει κανένας. Ή μήπως πρέπει να πιστέψω τα λόγια που είπε ο καπετάν Νέμο όταν στεκόμασταν εκεί στο νεκροταφείο των πλοίων. Για κοίταξε γύρω σου, καθηγητά Άρωναξ. Μπορεί να μην συμβεί στις μέρες σου ή στις μέρες μου.
Αλλά θα έρθει μια μέρα που όλοι οι ωκεανοί του κόσμου θα είναι σαν αυτόν. Εκτός αν εμείς εμποδίσουμε όλους εκείνους που καταστρέφουν αυτή την ομορφιά και την αγνότητα της θάλασσας. Αυτή είναι η ζωή. Ναι, καπετάνέ μου, αυτή είναι η ζωή.